μαθηματικός Ευτέρης Αργυρόπουλος. Έχω ασχοληθεί περίπου 20 χρόνια από το 1996 μέχρι το 1997. Ανακάλυψα 525 διαφορετικές αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος και αυτό το επίτευγμα κατοχυρώθηκε και στο βιβλίο Guinness, στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness το 1999 ως οι περισσότερες αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος από ένα άτομο, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, όχι από ένα άτομο αλλά περισσότερα από 100, ήταν 370 σε διάστημα 2.500 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων του Πυθαγόρα, του Ευκλήδη, του Αμερικανού Προέδρου Γκάρφιλντ, του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο Πυθαγόρας και ο παδί του, οι Πυθαγόροι, πίστευαν ότι η ουσία του σύμπαντος είναι οι ακέραιοι αριθμοί. Σήμερα επικοινωνούμε με αριθμούς και χρησιμοποιούμε στη ζωή μας παντού ορισμένους αριθμούς μέσα από τα μαθηματικά. Ακόμη και ο αριθμός π, το 3,14, το οποίο ορίζεται ως το πηλίκον του μήκους της περιφερίας του κύκλου προς τη διάμετρό του, αποτελείται από άπειρους φυσικούς αριθμούς, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ίσως με 3,14, 15, 9, 26, 5, 35, 8, 97, 93, 23, 84, 6, 26 και τα ψηφία συνεχίζονται επάπειρον χωρίς καμία περιοδικότητα. Μάλιστα, τα ψηφία που ήδη ανέφερα αντιστοιχούν στο πλήθος των γραμμάτων των λέξεων του ακόλουθου ρητού, το οποίο έχει ως εξής: ΑΗ ο Θεός, ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος είναι αορίσει διαμέτρο, παρήγαγεν αριθμών απέραντων και ον φεφ ουδέποτε όλων θνητή θα έβρωση, το οποίο σημαίνει ότι πάντοτε ο Θεός ο Μεγάλος Γεωμέτρης, κάνοντας γεωμετρικούς υπολογισμούς, κατασκεύασε ένα αριθμό που δεν έχει πέρας, δηλαδή τέλος, και δυστυχώς αλίμονο τα ψηφία αυτού του αριθμού, οι κοινοί θνητοί, δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα βρουν όλα. Και φυσικά τον αριθμό αυτό τον κατασκεύασε, από ό,τι λέει το αρχαίο ρητό, για να υπολογίσει το μήκος της περιφερίας του κύκλου σε συνάρτηση με τη διάμετρό του. Ο αριθμός αυτός είναι ένας αριθμός με άπειρα δεκαδικά ψηφία και είναι μία από τις κυριότερες συμπαντικές μαθηματικές σταθερές. Εδώ παρουσιάζουμε τα 28 σύμβολα του ελληνικού αλφαβήτου, εκ των οποίων σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο τα 24, διότι από τους Αλεξανδρινούς χρόνους και μετά έχουν καταργηθεί τα εξής 4 σύμβολα: το δίγραμμα, το οποίο αντιστοιχεί με τον αριθμό 6, το στίγμα, το οποίο και αυτό ισούται με τον αριθμό 6, το κόπα, που είναι ίσον με το 90, και το σαμπί, που είναι ίσον. Παρουσιάζουμε εδώ το αρχαίο ελληνικό σύστημα αριθμίσεως, το οποίο αποτελείται από 28 σύμβολα. Το α είναι ίσο με τον αριθμό 1, το β είναι το 2, το γ είναι το 3, το δ το 4, το ε το 5, το δ και το στίγμα ισούται με τον αριθμό 6, το ζ το 7, το η το 8, το θ το 9, το γ είναι ίσο με το 10 και μετά από το γ μέχρι και το ρ ανεβαίνουμε ανά 10 μονάδες. Επομένως, το κ είναι 20, το λ 30, το μ είναι 40, το ν είναι 50, το ξ 60, το ω 70, το π είναι ίσον με το 80, το κόπα είναι ίσον με το 90 και το ρο είναι ίσον με τον αριθμό 100. Από το σίγμα μέχρι και το σαν π ανεβαίνουμε ανά 100 μονάδες. Έτσι το σίγμα θα είναι 200, το ταφ 300, το ύψιλον 400, το φ 500, το χ 600, το ψ 700 και το ωμέγα είναι το 800 και τέλος το σαν π είναι το 900. Ο αριθμός 28 δεν είναι καθόλου τυχαίος αριθμός, αλλά είναι ο δεύτερος από τους τελείους αριθμούς. Οι Πυθαγόροι έδωσαν αυτόν τον όρο, δηλαδή την ονομασία, και ονόμασαν αυτούς τους σπάνιους αριθμούς τελείους αριθμούς. Ποιοι είναι λοιπόν οι τελείοι αριθμοί? Ο πρώτος από αυτούς είναι ο αριθμός 6. Είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί, δηλαδή φυσικοί αριθμοί, οι οποίοι έχουν την εξής ιδιότητα: το άθροισμα των γνησίων διαιρετών τους είναι ίσον με τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, ο αριθμός 6 έχει γνήσιους διαιρέτες το 1, το 2 και το 3. Εάν προσθέσουμε το 1, το 2 και το 3, το αποτέλεσμα, δηλαδή το άθροισμα, είναι ο αριθμός 6, που είναι ο εαυτός του αριθμού 6. Ο δεύτερος τέλειος αριθμός είναι ο αριθμός 28. Και 28 είναι τα γράμματα ή τα σύμβολα από τα οποία αποτελείται το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο.
Το 28 είναι ο δεύτερος τέλειος αριθμός, διότι 1 συν 2 συν 4 συν 7 συν 14 είναι ίσον με το 28, δηλαδή τον εαυτό του. Και οι αριθμοί 1, 2, 4, 7 και 14 είναι οι γνήσιοι διαιρέτες του αριθμού 28. Ο τρίτος τέλειος αριθμός είναι ο 496. Αυτός έχει διαιρέτες το 1, το 2, το 4, το 8, το 16, το 31, το 62, το 124 και το 248. Εάν προσθεθούν αυτοί οι προηγούμενοι αριθμοί, το άθροισμά τους είναι ο ίδιος ο αριθμός, δηλαδή ο 496. Και ο τέταρτος τέλειος αριθμός είναι ο 8128. Αυτός έχει διαιρέτες τους αριθμούς 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064. Εάν προσθεθούν οι αριθμοί 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032 και 4064, το άθροισμα που λαμβάνεται είναι ο ίδιος ο αριθμός, δηλαδή ο αριθμός 8128. Ο επόμενος τέλειος αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και είναι ο 33.550.336. Και αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι, λίγοι ή σε 6 ή σε 28. Όμως, το 6 και το 28 είναι οι δύο πρώτοι τέλειοι αριθμοί. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο μεγάλος δημιουργός του σύμπαντος, δηλαδή ο Θεός, έχει κατασκευάσει τους τελείους αριθμούς να λήγουν στους δύο πρώτους τελείους, δηλαδή στο 6 και στο 28. Ο έκτος τέλειος αριθμός είναι ο αριθμός 8, 58, 98, 69, 056. Ο έβδομος είναι ο 137, 43, 8, 69, 13, 28. Ο όγδος είναι ο 23, 05, 84, 30, 08, 13, 99, 52, 12, 8. Οι αριθμοί από τον 8ο τέλειο αριθμό και μετά ανεβαίνουν ηλικιωδώς και μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί 39 τέλειοι αριθμοί. Μέλος του ερευνητικού προγράμματος για την ανέβρεση τελείων αριθμών είμαι και εγώ, συμμετέχοντας με 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως έκανα και στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Και το να ψάχνεις να βρεις ένα τέλειο αριθμό είναι σαν να αναζητείς ένα τριαντάφυλλο στη μέση της ερήμου. Είναι τόσο δύσκολο. Ο 31ος τέλειος αριθμός που έχει βρεθεί έχει περισσότερα από 4 εκατομμύρια δεκαδικά ψηφία. Θα επανέλθουμε όμως τώρα στην ελληνική γλώσσα και θα δείξουμε ότι γνωρίζει μαθηματικά, φυσική, αλλά και τις άλλες επιστήμες. Είπαμε προηγουμένως ότι η ουσία του σύμπαντος κατά τους Πυθαγορείους είναι ο αριθμός. Θα γράψουμε λοιπόν σαν πρώτη λέξη που θα μελετήσουμε τη λέξη αριθμός. Γράφουμε τη λέξη αριθμός και παρατηρούμε ότι αυτή έχει άθροισμα τον αριθμό 430. Θα το εξηγήσουμε αυτό γιατί το 1 όπως βλέπουμε είναι το 1, το ρο είναι το 100, το θήτα είναι το 9, το μη είναι 40, το όμικρον είναι 70 και το σίγμα είναι 200. Εάν προσθέσουμε αυτούς τους αριθμούς που προαναφέραμε, παίρνουμε ως άθροισμα τον αριθμό 430. Το άθροισμα μιας ελληνικής λέξεως, όταν μετατρέψουμε τα γράμματά της σε αριθμούς, είναι αυτό που ονομάζεται λεξάριθμος. Είναι σύνθετη λέξης και προέρχεται από τις λέξεις λέξης και αριθμός. Γι' αυτό λέγεται λεξάριθμος. Εάν γράψουμε τη λέξη νόμος, θα δούμε ότι και αυτή η λέξη έχει άθροισμα τον ίδιο αριθμό, το 430. Εάν γράψουμε τη λέξη ευθεία, η ευθεία στη γεωμετρία για παράδειγμα, έχει και αυτή τον αριθμό 430 ως λεξάριθμο. Εάν γράψουμε τη λέξη μαθηματικά, παρατηρούμε ότι και αυτή έχει τον ίδιο λεξάριθμο, δηλαδή το 430. Αν γράψουμε τη λέξη επάναγκος, βλέπουμε ότι και αυτή συμφωνεί με το 430. Ο λεξάριθμός της δηλαδή είναι ο ίδιος. Και η λέξη καθολικός, όχι φυσικά σχετικά με το θρήσκευμα, αλλά είναι αυτό που λέμε πανταχού παρών, δηλαδή αυτός που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Έχει και αυτή το 430 και αν αναγραμματίσουμε τη λέξη νόμος, παράγεται η λέξη μόνος ή μονός, η οποία και αυτή φυσικά έχει τον ίδιο λεξάριθμο. Για να εξηγήσουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις 7 λέξεις, ξεκινάμε και λέμε το εξής φιλοσοφικό ρητό, το οποίο εξηγεί αρκετά ότι η ουσία του σύμπαντος είναι η αριθμή. Και έχουμε λοιπόν ότι ο αριθμός
και επομένως τα μαθηματικά, είναι ο μόνος επάναγκος νόμος που ισχύει σε κάθε ευθεία του σύμπαντος, άρα και σε κάθε σημείο αυτού, διότι η ευθεία αποτελείται από σημείο, από σημεία, άπειρα σημεία, είναι δηλαδή καθολικός. Αυτό που λέμε universal, δηλαδή σημαντικός. Το παραλαμβάνω αυτό γιατί είναι αρκετά σημαντικό. Ο αριθμός και άρα τα μαθηματικά είναι ο μόνος επάναγκος νόμος που ισχύει σε κάθε ευθεία του σύμπαντος, άρα και σε κάθε σημείο αυτού, είναι δηλαδή καθολικός. Έτσι ερμηνεύσαμε αυτή τη σχέση η οποία ονομάζεται λεξαριθμική ισοψηφία αυτών των 7 λέξεων. Όταν έχουμε δύο λέξεις οι οποίες ισοψηφούν, δηλαδή έχουν το ίδιο άθροισμα ή αλλιώς τον ίδιο λεξάριθμο, αναφερθήκαμε προηγουμένως στον αριθμό π, τον 3,14. Στις 5 Μαΐου του 1998 κατάφερα να αποδείξω ότι η ελληνική γλώσσα γνωρίζει την τιμή της μαθηματικής αυτής σταθεράς με 3 δεκαδικά ψηφία. Αυτό αποδεικνύει ότι η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική κατασκευή. Και αν κάποιος πει ότι αυτό είναι τυχαίο, θα τον παραπέμψω και στην λεξαριθμική εξαγωγή του χρυσού αριθμού φ. Αυτό που θα δείξουμε όμως πρώτα είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π, δηλαδή πώς να εξάγουμε, να λάβουμε δηλαδή τον αριθμό π ως πηλίκον λεξαριθμικών αθροισμάτων ή αλλιώς λεξαρίθμων. Και ειδού η απόδειξη. Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός π είναι ίσος με το μήκος περιφερειάς κύκλου ως προς τη διάμετρο του. Επομένως, αφού όλα είναι στην ονομαστική, εκτός από τα δύο βέβαια, τη λέξη περιφέρεια που γίνεται περιφερειάς και τη λέξη κύκλος που γίνεται κύκλου, γιατί έτσι σχηματίζεται η λογική πρότασης, όμως, στον παρανομαστή πρέπει να μπει η λέξη διάμετρος με το μαθηματικό ορισμό που λαμβάνουμε για να χρησιμοποιεί. Κανένας δεν έχει εξηγήσει και δεν έχει πει για ποιο λόγο αυτή η μαθηματική σταθερά συμβολίζεται με αυτό το γράμμα. Η εξήγηση είναι απλή. Εάν γράψουμε τη λέξη πηλίκον, παρατηρούμε ότι το αρχικό γράμμα της λέξεως αυτής είναι το ίδιο το π. Επειδή λοιπόν το π, ο αριθμός αυτός, αυτή η σταθερά, είναι το πηλίκον από το μήκος της περιφερειάς του κύκλου ως προς τη διάμετρο του, γι' αυτό το λόγο συμβολίζεται με αυτό το γράμμα, το οποίο αν ανατρέξουμε